όταν η χρία το καλεί, όλοι ομοθυμαδών τρέχουσι εις διαφθέντευσιν της πατρίδος των, ήτι των νόμων των και της ευτυχίας των. Οι δούλοι δε βρισκόμενοι πάντοτε ασύμφωνοι. Κανείς δεν μπορεί να διαφθεντεύσει την πατρίδα με εκουσίους και με κόφων, νομίζοντες την ένα λότρο κτήμα. Και δια τούτο πάντοτε νικόνται. Εις αυτούς λείπει το κυριότερο μέσο δια τη νίκη. Τους λείπει η ομόνοια, επειδή ως προείπων δεν έχουν όλοι τον ίδιο σκοπό. Και εν καιρό βίας, ο δούλος δεν στοχάζεται δι' άλλο, ημι μόνον και μόνον δια τον εαυτόν του. Και εις τον εαυτόν του μόνον ευρίσκει και πατρίδα, και συγγενείς, και φίλους, και τέλος πάντων την ευτυχία. Και μην μπορώντας να ελπίζει άλλο τι, ούτε δι' άλλο τι τον μέλη, παρά δια τον εαυτόν του. Και ούτως ακολουθεί. Όπου δούλει, εκεί και ασυμφωνία. Όπου δε ασυμφωνία, εκεί και όλευρος. Παρά να υποκύψουμε πλέον στους ξένους Κύπρων.